υπουργό σας, ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς. Και βέβαια καταργήθηκε η ομάδα Δέλτα. Κατά πέτηση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και του Ρουβίκονα. Με αποτέλεσμα σήμερα να αλωνίζει ο Ρουβίκονας, γνωρίζοντας δεν υπάρχει καμία ταχυκίνητη ομάδα άμεσης επέμβασης. Και μετά βέβαια τα χτυπήματα στο μετρό, η άμεση δράση και η ομάδα Ζήτα έχουν αναλάβει πλέον τη φρούρηση στατικών σταθμών και στατικών στόχων. Λειτουργούν επί της ουσίας ως στατική δύναμη. Άρα λιώνεται επί της ουσίας τη φύση αυτών των υπηρεσιών. Και αναρωτιέμαι, η κυβέρνηση είχε διακηρύξει ότι θα αφαιρέσει 2.000 περίπου 2.000 περίπου αστυνομικούς από την υπηρεσία επισήμων προσώπων. Πόσοι απασχολούνται στην υπηρεσία σήμερα, κύριε Τόσκα, να μας τα πείτε, γιατί σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα είναι περισσότεροι από ό,τι ήταν στο τέλος του 2014. Και την ίδια ώρα φυσικά τα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα ασφάλειας στελούν υποδιάλυση, αφού λειτουργούν στοιχειοδός με προσωπικό 5 και 6 άτομα, παρακαλώ, που καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και η προκαταλήψεις της κυβέρνησης έναντι του αστυνομικού προσωπικού έχουν αποδυναμώσει τη θέληση και το ενδιαφέρον του. Διότι ο αστυνομικός σήμερα αισθάνεται απαξιωμένος. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι αστυνομικοί οι οποίοι άκουσαν τη σημερινή σας ομιλία αισθάνονται ακόμα πιο απαξιωμένοι. Διότι με λόγια και με έργα έχετε αφοπλίσει στην πράξη την αστυνομία. Και βέβαια, τι έγινε ακριβώς στις ετήσιες κρίσεις για τα έτη 2015-2016. Πόσοι ικανοί, έμπειροι, καταξιωμένοι, αξιωματικοί καρατομήθηκαν σε νεαρή ηλικία, κύριε Τσίπρα? Η ουσία είναι μία. Και αυτό δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης. Το καταστήσατε εξάλλου σαφές από την εισαγωγική σας τοποθέτηση. Για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η ασφάλεια και η δημόσια τάξη πολύ απλά δεν αποτελούν πολιτική προτεραιότητα. Και η ηθική στήριξη του αστυνομικού, που σε αντίξωες συνθήκες πράττει το καθήκον της, δεν είναι συμβατή με τις ηθικές αγγυλώσεις της πρώτης φοράς αριστερά. Απαιτείται λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια πλήρης αναστροφή πορείας. Αλλά για να συμβεί αυτό, απαιτείται μια σοβαρή πολιτική ασφάλειας, η οποία θα έχει στο επίκεντρό της τον πολίτη, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματά του, και στα δικαιώματά του προφανώς συμπεριλαμβάνουμε, κύριε Τσίπρα, και το δικαίωμα στην ποιότητα ζωής και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Και απαιτείται μια δραστική βελτίωση των παρεχόμενων από το κράτος υπηρεσιών ασφάλειας και απαιτείται επιτέλους η δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού χώρου ασφάλειας για την πατρίδα μας. Και αυτό προϋποθέτει άλλες αντιλήψεις από αυτές τις οποίες έχετε σήμερα. Και χρειαζόμαστε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο με τελείως διαφορετικές δομές από αυτές που υπάρχουν σήμερα. Και χρειάζεται πια η διασύνδεση όλων των υπηρεσιών που έχουν καθήκον να φροντίζουν την ασφάλεια του πολίτη και του εθνικού χώρου υπό την υποπτία ενός σύγχρονου Υπουργείου. Και εμείς καταθέτουμε σήμερα, κύριε Τσίπρα, μία ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα κάνει τη ζωή των πολιτών ασφαλέστερη. Μπορείτε να την εκλάβετε ως μία παρένεση και να υλοποιήσετε κάποιες από αυτές τις προτάσεις. Το πιο το βέβαιο, κατά την άποψή μου, θα την αγνοήσετε, εμένοντας την δουλειψή σας. Σε κάθε περίπτωση, αργά ή γρήγορα, αυτό το οποίο σας λέμε θα γίνουν πράξη από εμάς όταν θα έρθουμε στην κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν, κύριε Τσίπρα, προτείνουμε τη συγκρότηση ενός ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας με συνολική ευθύνη και αρμοδιότητα το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας συνεκτικής πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας, ένα Υπουργείο το οποίο θα χειρίζεται προφανώς και το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα, ένα Υπουργείο ομπρέλα το οποίο θα συνενώνει και θα συντονίζει μεταξύ των άλλων τους αυτονόητα αλληλένδετους τομείς δημόσιας τάξης, ασφάλειας αλλά και προστασίας όλων των συνάρων και της πολιτικής προστασίας. Και πέρα από τη δημιουργία ενός ισχυρού στρατηγικού Υπουργείου, χρειάζεται να δημιουργηθεί και μια νέα επιτελική δομή σωμάτων ασφαλείας και πυροσβεστικού σώματος, ώστε το κράτος να αποκτήσει επιτέλους ενιαία έκφραση σε αυτόν τον τομέα. Και μέσα από την ανακατανομή των ανθρωπίνων πόρων και μέσων, χωρίς επιπλέον δαπάνες, κύριε Τσέπρα, είναι επιτέλους απαραίτητο να δημιουργηθεί
ένα εθνικό στονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων και πολιτικής προστασίας, το οποίο να μπορεί να εξασφαλίζει άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική αντίδραση του συνόλου του κράτους, εάν οι συνθήκες αυτό το απαιτήσουν. Και είναι επιτέλους επιτακτικό να λειτουργήσει και ένας ενιαίος φορέας επιτήρησης των συνόρων και χερσαίων και θαλασσίων, ώστε να σταματήσει σήμερα αυτό το ανεξέλεγκτο χάος και να αποκατασταθεί πλήρως η εθνική κυριαρχία. Και χρειάζεται βέβαια να δημιουργηθούν δομές επικοινωνίας και συνεργασίας και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τις τοπικές κοινωνίες. Και σήμερα, ακόμα που μιλάμε σήμερα για το προσφυγικό, κύριε Τσίπρα, δεν υπάρχει οργανωμένος διάλογος και συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τις περιφέρειες και με τους Δήμους. Και είναι βέβαιο απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας, ξεκάθαρη συνεργασίας του συστήματος εσωτερικής ασφάλειας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τις ένοπλες δυνάμεις, ώστε όταν απαιτείται να συλλειτουργούν όλοι οι βραχιώνες του κράτους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μια εποχή όμως όπου η γνώση και η πληροφορία είναι οικονομική πόρη, αλλά και βασική παράγοντες ισχύως, η έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση πολιτικών, στρατιωτικών, οικονομικών πληροφοριών είναι κομβικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης, αποτελεσματικής πολιτικής ασφάλειας. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Η ΕΕΠ σήμερα υπολείπεται των απαιτήσεων και των προκλήσεων της εποχής. Παρουσιάζει τεράστιες οργανικές δυσλειτουργίες. Έχει ανάγκη ενός σοβαρότατου εξυγχρονισμού, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στην κρίσιμη αποστολή της. Αξιοκρατία, αναβάθμιση της εκπαίδευσης, επιμόρφωση των στελεχών, εξυγχρονισμός, ενίσχυση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, εμβάθυνση της συνεργασίας με άλλες ομοειδείς υπηρεσίες στο εξωτερικό πρέπει να αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα κάθε σοβαρής κυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και δεκαετίες σε πολλά κράτη του κόσμου έχει εμπεδωθεί πια η αντίληψη ότι σε ένα συνεχώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον διαφορετικών προκλήσεων, πολύμορφων απειλών, μια μονοδιάστατη αντιμετώπιση του προβλήματος εθνικής ασφάλειας είναι πια αναποτελεσματική. Πολλές χώρες, οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία έχουν προχωρήσει στη θεσμοθέτηση και στη συγκρότηση ενός επιτελικού συμβουλευτικού οργάνου, το οποίο καλύπτει όλες τις πλευρές της ασφάλειας. Και αναφέρομαι στην ανάγκη να συγκροτήσουμε και στη χώρα μας ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε επιτέλους στη συγκρότηση ενός ολιγομελούς οργάνου αυξημένου κύρους, το οποίο να αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, χαμηλού δημοσιονομικού κόστους, αλλά αυξημένης αποτελεσματικότητος. Και προφανώς το όργανο αυτό θα έχουν καθοριστικό ρόλο όχι μόνο τα Υπουργεία Εσωτερικής Ασφάλειας, Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, αλλά και άλλα Υπουργεία, διότι ξέρετε καλά ότι στην εποχή μας η ασφάλεια έχει οικονομικές, ενεργειακές και άλλες διαστάσεις. Συμπερασματικά, για όση αξία, κύριε Τσίπρα, έχουν οι προτάσεις μας. Ένα νέο Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας. Μια σύγχρονη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αποκλειστικά εστιασμένη, το τονίζω, αποκλειστικά εστιασμένη στην έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων, αλλά και ένα αυξημένου κύρους γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αποτελούν ένα τρίπτυχο θεσμικών αλλαγών που προτείνουμε για να μπορέσουμε στην Ελλάδα η ασφάλεια να ενισχύεται χωρίς να αλλοιώνονται τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα. Αλλά βέβαια, μία ακόμα απαραίτητη διάσταση αυτής της πολιτικής που σας προτείνω είναι η μεγαλύτερη, η καλύτερη δυνατή συνεργασία των εγχώριων υπηρεσιών ασφάλειας με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Και μας αναφέρατε στην πρώτη σας τοποθέτηση ότι πράγματι έχουμε δεχθεί πολλά συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δικές μας υπηρεσίες. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω αυτό το οποίο λέτε, κύριε Τσίπρα, αλλά δυστυχώς και στον τομέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας η κυβέρνησή σας και ο ΣΥΡΙΖΑ εκπέμπει θολά μηνύματα. Δεν το λέω αυτό αυθαίρετα, θα το στοιχειοθετήσω. Προσέξτε, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο